Βεβαίως, όταν μας μίλησε για τα στοιχεία, ο κύριος Σαμαράς δεν αναφέρθηκε σε στοιχεία, διότι όταν αναφέρεται σε στοιχεία, δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη διαφάνεια που φέραμε επιτέλους εμείς σε αυτή τη χώρα και δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα τεράστια ελλείμματα, ακόμα δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα τεράστια ελλείμματα τα οποία όχι εμείς, κύριε Σαμαρά, όχι εμείς, όλη η Ευρώπη ξέρει ότι εσείς αφήσατε στον ελληνικό λαό. Αυτά είναι τα στοιχεία, κύριε Σαμαρά, για τα οποία εσείς κρύβεστε και μας λέτε εμάς για τα στοιχεία. Δεύτερον, ναι, κοστολογημένες προτάσεις, ο κύριος Σαμαράς. Πράγματι, κοστολογημένες προτάσεις. Κοστολογήθηκαν, αξιολογήθηκαν από την Τρόικα, αξιολογήθηκαν από όλους τους συναδέλφους τους στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και απορρίφθηκαν από όλους αυτές οι κοστολογημένες προτάσεις, κύριε Σαμαρά. Και το έχετε ως πρόσχημα να κάνετε τον πατριώτη. Ενώ πατριώτες σήμερα είναι εκείνοι που φορτώνονται μια μεγάλη ευθύνη που πολλές φορές δεν μας αναλογεί. Δεν μας αναλογεί, κύριε Σαμαρά, αυτή η ευθύνη, αλλά εμείς τη σηκώνουμε και τη σηκώνουμε για να κάνουμε ένα πρόγραμμα που ναι, όχι θα είναι αποτυχημένο, θα είναι πετυχημένο όσο και εσείς το θέλετε. Και θα είναι πετυχημένο γιατί θέλει να πετύχει. Αυτό είναι το στρατηγικό σας λάθος πολιτικά. Ο ελληνικός λαός μπορεί να περνά δύσκολες στιγμές και περνά πολύ δύσκολες στιγμές. Όμως ο ελληνικός λαός δεν θέλει να αποτύχει αυτή η κυβέρνηση και αυτό το πρόγραμμα, γιατί θα αποτύχει η Ελλάδα. Μην ποντάρετε στην αποτυχία. Βοηθήστε επιτέλους για την επιτυχία. Εμείς αυτό το καταφέρουμε. Είτε το θέλετε, είτε δεν το θέλετε.